Ποιοτικά περίμενε να ανοίξει το παράθυρο. Τι. Εγώ σήμερα έχω άλλη όρεξη. Θες, ό,τι θες. Σαββατοκύριακο. Έμαθα για μία τραγουδίστρια, δεν θα πω το όνομα, η οποία, παιδιά, ήταν σε ένα γύρισμα. Ναι, και τι έκανε. Και έχει την ομάδα της, έχει τον Βάλτε μου στην παρέα και την Άνση, μπορεί κάτι να ξέρει. Έχει τον ενδυματολόγο της, έχει τον make-up artist. Εντουράζει. Πολλούς έχει. Το μακιγιάζ, έχει τον κομμωτή της, τέλος πάντων. Έχει μία ομάδα. Ναι. Ωραία. Το και αυτό που έμαθα είναι ότι πήγαινε στον έναν και. Έθαβε τον άλλον. Έθαβε τον άλλον, κάπω έτσι. Από την ίδια την ομάδα τη. Ελληνίδα τραγουδίστρια, είναι προφανώς Ελληνίδα. Ναι, ξέρω ποια είναι. Πες ότι έχει 5 άτομα στην ομάδα του. Ωραία, πήγαινε στον έναν, έλεγε. Α, η Αφροδίτη είναι αυτό. Είπε για σένα αυτό ή έτσι. Ναι. Πήγαινε στον άλλον. Την ίδια μέρα αυτά. Όπου στο τέλος του γυρίσματος αυτοί ήταν όλοι μαζί, το συζήτησαν. Και όλοι αποκάλυψαν ότι πήγαινε τραγουδίστρια και έλεγε διάφορα. Ναι, έβαζε λόγια. Μα την ίδια την ομάδα. Και φέι, την έκαναν όλοι ένα μήνυμα. Τη κάνανε unfollow και τη στείλανε ένα μήνυμα που τη λέγανε εντάξει, μην πει τέλος πάντων όλο αυτό που έχει κάνει και δεν θέλουμε να ξανασυνεργαστούμε μαζί σου. Είναι μόνο τραγουδίστρια. Κάνει και άλλα πράγματα. Τζίγκι Ντιγκλόν. Το είχα ακούσει η Νάνση μου πριν από αρκετό καιρό. Αλλά μετά μου ήρθε και από άλλες πλευρές. Ναι. Πάντα όταν ξέρεις, το μαθαίνεις από 4 ανθρώπους άσχετους μεταξύ τους. Ελεύθερη μπορεί, ισχύει. Το θέμα είναι ότι αυτή η κοπέλα. Ναι. Κοντρώ για την Κατερίνα Στικούλα. Σταμάτα, μωρέ. Το θέμα είναι ότι αυτή η κοπέλα δεν το περιμένεις με τίποτα ότι θα κάνει τέτοια πράγματα. Καμία σχέση. Όλα τα περιμένεις από όλου. Καμία σχέση. Γιατί λέω ότι δεν κλείεται. Αλλά καλό. Τι μουσική τραγουδάει αυτή. Άρη μου, πάντως στο Μέγαρα δεν εμφανίζεται που πας εσύ. Εμείς που είμαστε πιο λαϊκοί άνθρωποι, την ακούμε. Πόπι λαϊκά. Κρουαζιέρα, θα σε πάω. Τώρα μπορείς να ρίξεις το παράθυρο. Λοιπόν, ανοίγω το παράθυρο.